Σαράκο είναι φοροτεχνικός, γιατί μπορεί ο COVID να τα έχει σκεπάσει όλα, αλλά η τσέπη μας πρέπει να ενημερωνόμαστε. Καλησπέρα κύριε Βελισσαράκο. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας, τι αλλάζει στον ένφια προς το καλύτερο, γιατί μαθαίνω για μεγάλες μειώσεις. Είχατε πει πριν καιρό, αν θυμάμαι καλά και με διορθώνετε, αν κάνω λάθος, ότι λόγω των αναστολών του προγράμματος συνεργασίας και όλων αυτών θα δουν κάποια μειωμένα εισοδήματα. Άρα αυτό μπορεί να συμπαρασύρει και τον ένφια. Πολύ σωστά. Για φέτος, ο ένφια που θα βγει τον Αύγουστο του 2021 θα είναι για πολλούς μειωμένος. Πέρυσι ήταν για 1.200.000 φορολογούμενους μειωμένους κατά 50% είτε και ακόμα και κατά 100%. Φέτος όμως, επειδή είναι μειωμένα τα εισοδήματα λόγω του πρόγραμμα συνεργασίας, τότε σε αναστολή εργαζόμενοι και είχαν πολύ μειωμένα ενίκια εισοδήματα, τα οποία δεν πληρωνόντουσαν γιατί πήγαιναν στο 40%. Θα αυξηθεί το ποσοστό αυτό και πάρα πολλοί φορολογούμενοι θα πληρώσουν λιγότερο ένφια. Και τώρα, το πώς θα καλυφθεί αυτό. Τώρα με προλάβατε, λες και το συζητάγαμε. Η χασούρα αυτή πώς θα καλυφθεί? Δεν ξέρω ακόμα πώς θα καλυφθεί. Και να πούμε και κάτι άλλο, εδώ στην εκπομπή σας μια είδηση, ότι με τις νέες αντικειμενικές αξίες που θα ισχύσουν από την 1η-1η του 2022, έχει καθοριστεί μια επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών να αλλάξει τον ένφια, τους συντελεστές και τα κλιμάκια. Προς τα πάνω. Προς τα κάτω εκεί, γιατί με τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών, εάν δεν αλλάξουν κάποια άλλα δεδομένα, αντί του χρόνου να εισπράξει 2,5 δις τον ένφια που περιμένει η κυβέρνηση που αναμένει, θα πάει 4 δις. Γι' αυτό θα καθοριστούν νέα κλιμάκια, θα καθοριστούν νέα δεδομένα και για τον συντελεστή. Να κάνω μια ερώτηση κρίσεως για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Το συνολικό ποσοστό, κατά τη γνώμη σας, με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο στο σύνολό του το ένφια, εννοώ τη νέα χρονιά, το 2022 που θα αρχίσουν? Θεωρώ ότι οι περισσότεροι ίσως δώσουν λιγότερα. Γιατί έχουν μπει στον ένφια 3.000 νέες περιοχές που έχουν ενταχθεί. Κάποιες περιοχές αύξησαν πάρα πολύ στις τιμές ζώνης, οπότε θα πληρώσουν πολύ περισσότερο ένφια. Και αν βάλουμε σαν δεδομένο ότι θα είναι πάλι χρέωση στους φορολογούμενους 2,5 δις, αυτό σημαίνει ότι για πολύ κόσμο που μένει σε πιο λαϊκές περιοχές θα είναι λιγότερο. Ναι. Αλλά με κάθε επιφύλαξη, γιατί φοβάμαι φέτος ότι θα είναι μειωμένη η εισπράξη του κράτους του ένφια, μήπως το πληρώσουμε του χρόνου. Κρούω το καμπανάκι του κινδύνου. Όλα για παρακάτω. Κλείνοντας, με τις φορολογικές δηλώσεις, έχετε μαρσάρει, περάσαν τα στοιχεία στο σύστημα? Δεν έχουν περαστεί όλα τα στοιχεία στο σύστημα. Δηλαδή, από τα νούμερα. Αν εγώ, για παράδειγμα, είμαι στο πρόγραμμα συνεργασία ή σε αναστολή, δεν φαίνεται στο σύστημα? Δεν φαίνεται ακόμα. Και τότε πώς δηλαδή, βγαίνουν οι φορολογικές δηλώσεις, κατά το δοκούν? Κύριε Σιαδήμα, θα σας πω το εξής και θα καταλάβετε. Κάθε χρόνο υποβάλλονται 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Mm-hmm. Το σύστημα είναι ανοιχτό εδώ και ένα μήνα. Και πώς έχουν? Από τις 27 Μαΐου και δεν έχουν υποβληθεί ακόμα ούτε 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος είναι αθρώα η προσέλευσή του για τις φορολογικές δηλώσεις φέτος. Μα με συγχωρείτε, θα τυναχθεί και το προϋπολογισμό στον αέρα αν όλα αυτά πάνε προς τα πίσω. Τώρα, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία πώς θα επιστραφούν ή ποιοι θα κερδίσουν. Θα πούμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε μέρες. Αλλά λέω, αν όλα αυτά πάνε προς τα πίσω, τυναχθεί και ο προϋπολογισμός στον αέρα. Ακριβώς, και να σας πω και κάτι άλλο. Χτυπάω ξύλο. Αν έχουμε την μετάλλαξη Δέλτα του Σεπτέμβρη που διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα για νέα lockdown, τι θα γίνει, ποιος θα κάνει δηλώσεις? Μάλιστα. Δεν είναι περασμένα ακόμα μέσα στο σύστημα. Δεν μπορεί να υποβάλουν δήλωση πολλοί φορολογούμενοι. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει ένα προγραμματισμό σε κάθε περίπτωση. Για μισό λεπτό πριν σας αποχαιρετήσουμε, για πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Μητρόπουλο τώρα, γιατί μου δώσετε έτσι να κάνω ένα ερώτημα. Τον καθηγητή εργατικού δικαίου. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Βελισσαράκο, μισό λεπτό τώρα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Κύριε καθηγητά, τα αναδρομικά πάνε προς τα πίσω, αν δεν κάνω λάθος, για 40.000, έτσι, εκτός των άλλων. Αλλά γενικότερα όσον αφορά τα αναδρομικά, φορολογούνται αυτά τα αναδρομικά? Δυστυχώς, κύριε Σαδήμα, κύριε Σκουρή, φορολογούνται και τα αναδρομικά του παρελθόντος Οκτωβρίου, το 11μηνο των αναδρομικών, σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης, θα δίπλο φορολογηθούν. Δεν θα αρκεστούν οι κυβερνητικοί σε ένα οριζόντιο όπως έγινε με τα αναδρομικά
των ειδικών ταμείων του 2018, στρατιωτικοί, δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι πήρανε με 20% στην πηγή και τελείωσαν. Ούτε να δηλώσουν τροποποιητικές. Λοιπόν, τώρα όμως, κύριε Σαντίμα, απεφάσισε η κυβέρνηση να τα φορολογήσει ως εισόδημα που υποβάλλουν οι εισπράξαντες τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 15 και 16 και το 11μηνο σπάει στο 15-16 και 1.100.000 κόσμο και οι κληρονόμοι. Μιλάμε για τους μισούς συνταξιούχους στο σύνολο. Μισό λεπτό. Καλούνται να ανταφορολογηθούν και ως εισόδημα, κύριε Σαντίμα, αλλά όσοι ξεπερνούν από τους εισπράξαντες τα 12.000 ευρώ θα πάνε και στον κόφτη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Μισό λεπτό. Κύριε Βελισσαράκο, δηλαδή εσείς την φορολογική... Τι σημαίνει αυτό? Ναι, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Από το ποσό που πήραν στο εξοχή, το 1/3 τουλάχιστον επιστρέφεται. Θα επιστρέψουν. Επί το πλήστον, οι περισσότεροι, το 95% των συνταξιούχων, θα επιστρέψουν το 1/3. Γι' αυτό έλεγε ο Σκουρής, παιδιά, στα πάρουν να τα χαρούν και θα δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό έλεγε ο Σκουρής. Τα μεγάλα κλιμάκια, οι στρατιωτικοί, οι δικαστές και κάποιοι άλλοι, στη συνέχεια των όσων είπε ο κύριος Βελισσαράκος, κατά δικές μας μελέτες, θα φορολογηθούν μέχρι και 52%. Σημαίνει ότι θα επιστρέψουν τα μισά, κύριε Σαντίμα, κύριε Σκουρή και αγαπητέ Στάθη. Γι' αυτό είπα το 1/3, κύριε καθηγητά, το μίνιμουμ. Και πηγαίνει μέχρι το μισό. Κύριε Σαντίμα, αν και το θέσατε, επειδή τα δύο κύματα αναδρομικών, σας είπα το 18 που έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και η προπροηγούμενη κυβέρνηση με οριζόντιο 20%. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το ίδιο για να μην υποχρεωθεί ο κόσμος να τα επιστρέψει τα μισά πίσω. Έχετε ένα μεγάλο δίκιο. Κύριε Βελισσαράκο, πριν σας αποχαιρετήσουμε, δηλαδή τώρα εσείς στις φορολογικές δόσεις το 19, τα αναδρομικά του Οκτωβρίου όσοι πήραν, θα πρέπει να το τικάρετε εσείς στη φορολογική δήλωση και να φορολογηθεί αυτός ο συνταξιούχος? Μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε δικαίωμα να αποβάλουμε και αυτές τις φορολογικές δηλώσεις. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Σαντίμα, κύριε Σκουρή και κύριε καθηγητά, έχουμε πολλή δουλειά εμείς. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλά κουράγια. Λοιπόν, Αλέξη Μητρόπουλος είναι εδώ. Κάτι θα τον ρωτήσω αναδρομικά. Για τα αναδρομικά. Όχι, το ρώτησε εσύ, νομίζω πρέπει να απαντήσει για τα αναδρομικά. Στα εσένα, στην ερώτηση. Αυτοί οι 40.000 πάνε πίσω κι άλλο, αυτοί που ήταν να τα πάρουν χθες και σήμερα. Μας ευνηδίασε, μας εξέλιξε. Γιατί εγώ θυμάμαι τι λέγατε πριν δύο εβδομάδες, το 29 και 30. Βλέπετε, τα θυμάμαι όλα. Ό,τι λέγαμε ήταν ρητή δέσμευση γραπτή. Δεν είπα εγώ ότι το λέτε εσύ. Ο Μητρόπουλος έχει ρεπορτάζ πρωτόλιο και το λέει. Άλλο αν δεν το ήταν αυτή η συνεπής. Γιατί το γυρίσανε μέσα μία μέρα αυτό? Η επίσημη αιτιολογία, δεν λέω δικαιολογία, κύριε Σκουρή, είναι ότι ο ανάδοχος που χειρίζεται τους επανυπολογισμούς των συντάξεων δεν μπόρεσε να φτάσει στο τέρμινο, στη χρονική προθεσμία. Άρα αυτός πρέπει να έχει πέναλτι, κύριε καθηγητά. Αφού λένε ότι ο ανάδοχος δεν τα κατάφερε, να έχει και ένα πέναλτι για να τα καταφέρει την επόμενη φορά. Εξαρτάται. Τώρα εξαρτάται από τη σύμβαση. Έτσι είναι πρέπει. Όχι, με συγχωρείτε, εγώ δεν κουνάω δάχτυλο, αλλά αν εγώ καθυστερήσω να πληρώσω μια δόση στην εφορία, χάνω και τη ρύθμιση και παίρνω και προστάξεις 15% μου λέγανε. Οι συμβάσεις έχουν ρήτρες. Έλεγα σήμερα, κουβεντιάζομαι τον κύριο Σκούρη, ότι η υποχρέωση για να δοθούν τα αναδρομικά ξεκινάει από τον Οκτώβριο του 19. Από τον Οκτώβριο του 19 παρήλθαν 20 μήνες. Όταν αργήσει πολίτες 20 μήνες να πληρώσει πολλοδομία, εφορία και ΑΟ, κράτος, του διπλασιάζεται η οφειλή σε πρόστιμα και προς αυξήσεις. Δεν λέω για δήμους, τέλη κλπ. Τώρα, πώς μπορεί, αφού υποχρέωση κατά το διατακτικό του Συμβουλίου Επικρατείας, κύριε Σαντίμα, κύριε Σκουρή, ήταν να καταβληθεί από τον Οκτώβριο του 19. Παρήλθαν 20 μήνες, δεν πρέπει να δοθούν έντοκα? Δεν πρέπει να δοθούν αφορολόγητα, έντοκα τουλάχιστον. Και είναι και δουλεμένα χρήματα τα οποία μετά από δικαστικούς αγώνες επιστρέφονται. Λοιπόν, τώρα βάλω ένα καινούριο θέμα πάνω στο τραπέζι για μισό λεπτό, αλλά είναι αυτό το άρθρο 19 του νομοσχεδίου για το νέο ταμείο. Πώς το λένε, το ταμείο ΤΕΔΑ.
Τέτα και νομίζω. Μα τέκα. Έχω μείνει πίσω, για πείτε μας. Τέκα, είναι το ταμείο για το επικουρικό, έτσι θα λέγεται. Ταμείο επικουρικής και κεφαλωτικής σας Τσακλόγλου. Ναι, στο άρθρο 19 προβλέπετε ότι τα στελέχη, τα golden boys, πώς να το πω, τα golden boys. Τα παιδιά της αγοράς που θα στελεχώσουν, θα είναι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αυτής, δεν θα μπορούν να τους ζητηθούν ευθύνες. Στο άρθρο που υπόμνησε ο κύριος Κουρής σωστά, το άρθρο 19, δυστυχώς, μαζί με άλλες ατέλειες και σκληρές, βάρβαρες ρυθμίσεις, κύριε Σαδήμα, λέει ότι τα μέλη απαλλάσσονται κάθε αστικής και ποινικής ευθύνης για τις αποφάσεις. Τι είναι δηλαδή, διοικητής τράπεζας, είναι παλιά με τα δάνεια που τους βγάζανε εκτός. Μα το κάνανε και οι προηγούμενοι, το κάνανε και τώρα είναι απαλλάσσουν τραπεζίτες. Απαλλάσσουν όλα τα στελέχη του ΤΑΙΠΕ. Α, το είδες. Όταν δίνονται περιουσίες των Ελλήνων, γιατί να απαλλάσσονται και να φέρουν. Απαλλάσσονται εκ των προτέρων, πριν ξέρουμε καλά ποια είναι τα πρόσωπα που θα διοριστούν. Πριν γίνει οτιδήποτε. Και θα παίζουν. Μπορούμε να πάμε και εμείς δηλαδή. Θα παίζουν ένα ποσό, δεν έχουμε τα προσόντα και μας επιλέξουν. Και παίζεται ένα ποσό εκεί. Δηλαδή τα λεφτά που θα μαζευτούν θα παιχθούν σε χρηματιστήρια, σε ομόλογα. Σε ομόλογα, χρηματιστήρια. Κανένα Κινέζικο, κανένα Αμερικάνικο, κανένα Κυπριακό. Αυτοί λοιπόν, αν χαθούν τα λεφτά, δεν θα έχουν καμία ευθύνη. Με τα δικά μας λεφτά. Προσέξτε, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε επαφή με Αμερικάνους συναδέλφους. Σας δίνω ένα δημοσίευμα προχθεσινό. Συνταξιοδοτικά ταμεία κατέθεσαν μαζικές αγωγές κατά, λένε, η μία εταιρεία, τη μεγαλύτερη γερμανική, για φορτηγατζίδες, δημοσίους υπαλλήλους και εργαζόμενους του υπόγειου σειροδρόμου στην Αμερική. Χαθήκανε τα λεφτά επί κορονοϊού, εισφορές. Και εκεί θα είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θα είναι δολάρια εκεί. Σας δείχνω το είναι ο σωμός σελίδα έγκυρης εφημερίδας τελευταία. Καθημερινή, λοιπόν. Με τίτλο αυτό, με τίτλο. Σας συνταξιοδοτικά ταμεία κατέθεσαν μαζικές αγωγές κατά της εταιρείας, τη μεγαλύτερη γερμανική ασφαλιστική. Και τι, έρχεται τώρα κύριε Σαδήμα, κύριε Σκουρή, στο ερώτημα του κύριου Σκουρή. Και από τα πότρα άθρα που βάζει, όταν αυτό είναι ένα επενδυτικό ταμείο εισφορών, θα καλούνται οι ασφαλισμένοι να δηλώσουν. Θέλουμε το ρυψοκίνδυνο κομμάτι, θέλουμε το μετριοπαθές ή της καταλλαγής. Και όταν χάσουν τα χρήματα ή όταν εισηγηθούν διαφορετικά παιχνίδια εδώ ή οι διοικητικοί, λέει είναι, έχουν καταδίωκτο. Και δεν έχουν καταδίωκτο. Που ποιος θα πληρώσει ύστερα τα σπασμένα. Μάλιστα. Δεν πρέπει η κυβέρνηση. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και εύστοχη επισήμανση του Βασίλη. Να είστε καλά, να νομίζουμε το ραντεβού μας. Και να πω κάτι άλλο. Πολύ γρήγορα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πολύ γρήγορα. Στο άρθρο 8 λέει καμία κρατική ενίσχυση στους πόρους. Καμία κρατική ενίσχυση προς το ταμείο αυτό. Δεν μας λέγανε μέχρι προχτές και στην εφημερίδα που γράφατε εσείς προχτές, παραδίπλα, αρμόδιος υφυπουργός, έλεγε ότι ο τελικός εγγυητής είναι το κράτος. Κύριε Σαδήμα, γι' αυτό χαμογελάω. Τώρα δεν με βλέπετε, αλλά χαμογελάω. Διαβάσετε το άρθρο 8 στους πόρους, λέει καμία παρά. Θα δίνει, λέει, χρήματα για τη δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Λοιπόν. Εντάξει. Η ηλεκτρική σκούπα από τις παλιές, όχι από τις καινούργιες. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ανώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Λοιπόν, θα πάμε σε μία στιγμή διακοπή, αλλά κάνουμε μία-δύο επισημάνσεις. Γίνεται χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι έγινε με αυτόν τον πίνακα του Πικάσο, μια μεγάλη επιτυχία. Πώς τότε τώρα αυτό το σκηνικό, χαμός στα social media. Μα και στον ξένο τύπο. Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Από το BBC. Που έπεσε. Ναι. Και, καλά έπεσε, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω άντε να φύγει γι' αυτό. Το πώς το πιάσε. Τότε πώς το πιάσε. Τα χέρια. Και όχι μόνο αυτό, έτρεμαν τα χέρια του άνθρωπου. Δεν ήθελα να είμαι στη θέση του. Ναι, εντάξει, δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Ναι, αλλά λέω και βασικά. Όχι μετά που πέφτει και το ξαναβάζει, είχε βάλει τα χέρια στο πλάι. Τώρα, σου λέει μη μου φύγει εδώ, πάθει μια λαχτάρα σου λέει. Συγγνώμη, κάνουν διαφημίσεις ιδιωτικές εταιρείες με βάση τον πίνακα. Ναι. Δεν είναι απίστευτο. Φοβερό είναι. Ό,τι προλάβουμε να ξεπουλήσουμε, καλοκαίρι είναι. Και με τα κορονοϊό εποχή. Πώς καταφέρουμε μια επιτυχία και την κάνουμε ένα αστείο γεγονός. Λοιπόν, και θέλω και κάτι άλλο να επισημάνω. Όπως το είπες, και κάτι άλλο να επισημάνω, το οποίο θα το συζητήσουμε με τους πολιτικούς μας. Χρήστος Σκέλλας και Ολυμπία Τελιγιορίδου σε πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί μας. Κάτι το οποίο δεν σηκώθηκε πολύ. Είχε προσφύγει η ΕΜΑΚ, το θυμάσαι, το συζητάμε πριν τέσσερις εβδομάδες. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και απέρριψε. Είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Ναι, το λέω αυτό για τα μελούμενα που έρχονται. Λοιπόν. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος. Ναι, άλλο, το ένα. Άλλο, το άλλο. Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.